Καλώς ήρθατε στο ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ωραία, χαρούμενες φάτσες βλέπω. Ζευγάρια, μπακούρια, από όλα τα καλά. Ζευγάρι, χαίρετε. Πόσο καιρό είστε μαζί? 2 χρόνια και 3 μήνες. 2 χρόνια και 3 μήνες. Το έχεις κάνει τατουάζ και το θυμάσαι? Πώς το διάλογο. 2 χρόνια και 3 μήνες. Τι σου βάζε πριν διάβαζες τι έχουμε? Γιατί θα σε εξετάσει σε άγνωστο κείμενο μετά. Πες μου λεπτομέρειες από τη συζήτηση που είχαμε κάνει με την ξαδέρφη μου πρόπερση. Απλά με ενδιαφέρουν τα ζευγάρια, γιατί αυτό είναι το θέμα της παράστασης. Ναι, κι εσείς ζευγάρι είστε. Έτσι, γιατί έχεις νεύρα? Είναι, ζευγάρι είμαι. Τσακωθήκατε πριν έρθετε? Όχι. Όνομα, φίλε μου? Μάριος και Κατερίνα. Γιατί δεν αστεί, μια χαρά όνομα είναι, ωραίο. Κατερίνα. Πόσο καιρό είστε μαζί, Κατερίνα, με τον Μάριο? 3 μήνες. Άστα, θα ντουζένιασα εσείς τα κόμμα. Τέλεια. Χάνετε χρόνο που είστε εδώ, να ξέρεις. Με τα ίδια λεφτά σαν 3 επιλέξτε ήσασταν τώρα. Και καλύτερα θα περνάγατε, μη σου πω. Κακός. Από εδώ και έχουμε. Είστε με τους γονείς σας ή δεν? Α, μπράβο. Υπέροχα οικογενειακή έξοδος. Τέλεια. Έχετε και κορίτσια ή μόνο αγόρια? Όχι, εντάξει. Καλά, δεν είναι κακό. Όνομα, φίλε μου, εσύ με την μπλε? Τάσος και Γιώργος. Ο πιο μεγάλος ποιος είναι? Εσύ. Γιώργο, πόσο χρονών είσαι? 18. Μια κούραση που βγάζει. Ξυστήχουνε εμένα τα μάτια μου 18 χρόνια. Έχω τραυματικές εμπειρίες. Έχω δει τον Justin Bieber να πάει χρυσό δίσκο. Έχω δει την Πάολα Live με τον Παντελίδη να πούμε. Τι χούντα και μαλακές μου λέτε εσείς οι μεγάλοι τώρα. Πήγαμε στα πουζού και δεν ξέραμε πού να φύγουμε να πούμε. Μας περικυκλώσαν οι λουλουδούδες. Ήρθε η Νέρι, θα κάνει αφιέρωμα κάποια στιγμή, θα το δείξει. Τέλεια, μια χαρά. Μικρές ή πόσο είσαι? 15. Εντάξει. Συγγνώμη, παρότι είναι οι γονείς, σχέση έχουμε? Κομμενίτσα, όχι. Εσύ 18χρονε, είσαι και μεγάλος κιόλας. Την έχεις ζήσει τη ζωή σου, φαίνεσαι. 18 χρονών, πόσες σχέσεις έχεις κάνει? 3-4. Να σου βάλω 5. Εκεί θα τα χαλάσουμε, δεν βαριέσαι. Με την τελευταία σου σχέση πόσο καιρό είστε μαζί? Πόσο? 1,5 χρόνο. Στα 18. Γιατί, αγόρι μου? Γιατί? Τώρα θα ζήσεις τη ζωή σου. Πες, ο πατέρας σου μες στα νεύρα είναι με αυτό το πράγμα. Σοβαρή σχέση από τα 18. Είσαι με τα καλά σου. Είσαι και καλός μαθητής. Αυτά τα χούλια. Κατάλαβε εκείνη η μαλακιά τώρα. Αυτά είναι, πήρε 20. Εδώ είστε μια γενιά που σας ζηλεύουμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Έχουμε πάνω από 30 από όλο κόσμο, έτσι. Είστε τυχερή γενιά. Έχετε όλο το ίντερνετ, έχετε YouPorn. UG's, Pornhub. Είχατε όλη την ευκολία, μεγαλώσατε άρρητα. Εμείς τα δικά σας τα χρόνια, με τα άλλο χέρι, έπρεπε να γυρνάμε και τη σελίδα μαζί. Γενικότερα θέλω να σας πω ότι πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Το stand-up είναι ένα υπέροχο είδος τέχνης, είναι το πιο ευγενικό θεατρικό είδος. Βλέπετε, υπάρχει μια ανθρωπιά. Σας κοιτάζω στα μάτια, σας λέω καλησπέρα, γνωριζόμαστε, βλέπουμε οικογενειακά δράματα. Δηλαδή, βλέπεις, υπάρχει μια επαφή. Σε άλλα θέατρα έχετε πάει. Χεσμένους σας έχουν ειδοποιεί. Μπήκες, δεν μπήκες, μιλάνε μεταξύ τους. Δεν και κάτι ακατάληπτα, ξέσπασε πόλεμο στο βορρά. Και είναι ο τείχος εκεί που δείχνουνε. Οι μόνοι πιο ευγενικοί καλλιτέχνες από εμάς τους κωμικούς του stand-up είναι οι λαϊκοί τραγουδιστές. Που στα μπουζούκια πάτε. Και μπουζούκια και θέατρο, είστε μπερδεμένοι άνθρωποι, να σας πω. Στα μπουζούκια όταν πάτε, όχι μόνο σας καλωσορίζουν, σας βάζουν και τραγουδάτε μαζί με αυτό το δικό σας. Ελά. Πας να δεις και δουλεύεις κι εσύ, έτσι. Δεν το κάνεις στο θέατρο, δεν θα δεις το Κιμούλι να κάνει Άμλετ να λέει να ζει κανείς ή να μη ζει. Δικό σας! Ποτέ. Ποτέ. Όντως το παρακάνουν στα μπουζούκια με το δικό σας. Δηλαδή πραγματικά σου κάνουν και παρατηρήσεις. Πιο δυνατά, πιο ψηλά, πιο. Δεν ακούγεσαι. Πάμε, μπορείς, το έχεις. Πας να δεις και καταλήγεις να δουλεύεις. Σου έρχεται να πας στο ταμείο να πληρωθείς και εσύ μετά στο τέλος. Πεις, γεια σας, είπα 3 κουπλέξι, Δευτέρα 7 φορές όπα, τι παίρνω. Χόρεψα και ένα ζεϊμπέκικο ταμπαλέτα, ένα από εκεί. Ωραία. Αλλά ίσως έχει έρθει η ώρα να πούμε δύο πράγματα για την τέχνη, γενικότερα για τους καλλιτέχνες. Γιατί οι καλλιτέχνες είναι οι πιο παλαβοί άνθρωποι του κόσμου. Λένε τις περισσότερες παρούφες και όλοι τους δικαιολογούν. Γιατί είναι ευαίσθητος, είναι καλλιτέχνης. Παιδιά, κοτσάνες έχετε. Δίνει συνέντευξη ο άλλος και λέει το δεν θα δουλέψω για 1 χρόνο, θα πάω στο εξωτερικό να δω παραστάσεις. Και λένε μπράβο του, συγχαρητήρια. Ποιος θα το λέει αυτό στο αφεντικό του και θα τον οκ. Αφεντικό, λέω να μην έρχομαι για 1 χρόνο, δεν έχει πρόβλημα, έτσι. Κανένα, φεύγοντας πάρει και τα αρχίδια μου να μειώσει μοναξιά. Αν το πει καλλιτέχνης, δεν θα δουλέψω για 1 χρόνο, θα πάω στο εξωτερικό να δω παραστάσεις. Μπράβο, πιστεύουμε στη δουλειά σου, θα σε περιμένουμε. Σοβαρά, φαντάζεσαι να σου το πει ο ηλεκτρολόγος που σου φτιάχνει το σπίτι αυτό. Πεις, μεγάλη, τι θα γίνει με τα ρεύματα, στα σκοτάδια ζούμε. Ναι, ξέρετε, θα καθυστερήσω για λίγο, γιατί για 1 χρόνο δεν θα δουλέψω, θα πάω στο Παρίσι να βλέπω πορτατίβ. Αγαπητέ, αλλάζει το πράγμα, θα σε περιμένουμε, πιστεύουμε στη δουλειά σου. Επίσης, όταν βλέπεις ένα γνωστό καλλιτέχνη στον δρόμο, ενθουσιάζονται, λένε μαλάκα, μαλάκα, ο Πέζος, πού! Ο Πέζος! Παίρνεις φίλους, είδαμε τον Πέζο, χαμός! Δεν το παθαίνεις άμα δεις κανέναν άλλον. Μαλάκα, ο Πάπης! Ποιος Πάπης? Αυτός που μας έβαλε στο σπίτι τα τουί! Πάπη! Πάει, φίλοι, είδαμε τον Πάπη από κοντά. Ναι, δεν φαντάζομαι, πολύ απλός άνθρωπος, ναι. Μας έδωσε και τις κάλτσες του γιατί πουλουδάκι είχε μόνο ένα. Πας, βγάζεις φωτογραφίες με καλλιτέχνες, γιατί αυτό τους ξέρεις. Έχω βγάλει κι εγώ γιατί θαύμαζα τη δουλειά του, την έσβησα. Δεν τον θαυμάζω και τόσο. Πιο πολύ θαυμάζω τον γιατρό που με εγχείρησε και στην κόκκιγα και με έκανε καλά. Δεν πήγα να του πω: Γιατρέ, είσαι γιατράρα, έλα να βγάλουμε φωτογραφία. Κάτσε να φέρω μαζί με τις 2 τρύπες. Έλα, έλα, πάμε. Είναι φοβερό, παιδιά. Έχετε ακούσει αυτό που λέει: Τι θα κάνετε? Και λέει: Αποφάσισα να κάνω στροφή στην καριέρα μου. Και λένε: Ωου, έχουμε τώρα αγωνία να δούμε τι θα κάνει. Σοβαρά, φαντάζεσαι στο πιο πλέον στο αεροπλάνο αυτό τώρα που πετάτε. Και εσύ, κύριε, αποφάσισα να κάνω στροφή στην καριέρα μου. Ξεχάστε τη Μύκονο, πάμε Συρία. Α, τέλεια! Να δούμε, θα μας σκοτώσουν στον αέρα, θα περιμένουν να προσγειωθούμε και να μας φάξουν πρώτα. Τέλεια, καταπληκτικά. Πας, βλέπεις μια παράσταση, δεν καταλαβαίνεις Χριστό, τίποτα. Και ρωτάς τον δημιουργό, τι θέλετε να πείτε με αυτό σας το έργο? Α, δεν μιλάω εγώ για σένα, μιλάει το σώμα μου για εσένα. Και λες, μάλλον εγώ με χαζός, δεν κατάλαβα. Όχι, αυτός είναι ηλίθιος. Θα το δεχόσουν σαν δικαιολογία από τον γιατρό σου. Θα λες, γιατρέ, βγήκαν οι εξετάσεις. Τι έχω, δεν θα σου πω, θα σου δείξω. Κολονοσκόπηση, εξεπτεμών. Έχω ακούσει με τα αυτάκια μου σκηνοθέτη να λέει: Θα ανεβάσω Άμπλετ φέτος, αλλά χωρίς λόγια. Ναι. Δεν σου πεις, μεγάλε, ο Άμπλετ έχει 300 σελίδες κείμενο, εσύ το κάνεις χωρίς λόγια. Ναι, ξέρεις, το θέατρο πλέον θέλει χρώμα και φως. Τα λόγια είναι ντεπασέ. Και λένε: Το μέλλον ξεκίνησε, νεοτεριστή, συγχαρητήρια. Σοβαρολογής. Φαντάζεσαι να το πει αυτό που σου βάζει το συναγερμό στο σπίτι, πεις, μεγάλε, τι ακριβώς έβαλες? Μπήκαν οι κλέφτες, το σηκώσαν όλα, δεν χτύπησε, κάτι φωτάκα να αποσβήνανε. Α, ναι, αγαπητέ μου, δεν ξέρεις, ναι. Η τάση φέτος στο συναγερμό είναι χρώμα και φως που αναποσβήνει, ναι. Τα Ιουιουιου είναι τεπασέ πλέον. Εδώ μέχρι και ο Άμλετ ανεβαίνει χωρίς λόγια. Ναι, συγκατοικώ σχεδόν 3 χρόνια με την κοπέλα μου και πρέπει να σας πω ότι έχει αλλάξει η ζωή μου προς το χειρότερο. Διότι πλέον ρωτάω για οτιδήποτε θέλω να κάνω. Πρέπει να πάρω την άδειά της. Δεν μπορώ να το κάνω μόνος μου. Έχω μείνει 17 χρόνια μόνος μου. Αποφάσισα για τα πάντα. Τώρα πρέπει να ρωτήσω για οτιδήποτε. Είμαι έξω, θα πάρω τηλέφωνο. Θέλω να κάτσω μια ωρίτσα. Έλα, σε πειράζει να κάτσω μια ωρίτσα ακόμα? Οκ, ευχαριστώ. Όχι, έρχομαι τώρα. Τα λέμε, εντάξει, ναι, έλα, γεια. Μέσα στο σπίτι έρχεται ένας φίλος. Έλα, ήρθε ο Θωμάς, θέλει μπύρα να του δώσω. Ωραία. Εγώ όταν ζητάω γιατί δεν μου δίνεις. Α, είναι για έναν ξένο. Ευχαριστώ που μου τα εξηγείς. Έγινε. Bye. Είναι απίστευτο. Και το περίεργο είναι ότι ποτέ δεν μου ζήτησε να ρωτήσω. Ποτέ. Απλά η κουφάλα τι έκανε? Μου έσπηρε την αμφιβολία. Γιατί κάποια στιγμή ξεκίνησε να μου απαντάει με ερωτήσεις. Ρώταγα, ας πούμε, σ' αρέσει αυτό? Εσένα σ' αρέσει? Και δεν ξέρω, πριν μ' άρεσε, τώρα με γάμισες, μ' αρέσει, δεν ξέρω. Έλα εδώ, πες μου αν μ' αρέσει. Μη φεύγεις, τι να κάνω, το βάλω? Με οτιδήποτε αυτό. Λέω να πάω για πείρα με τα παιδιά. Θες να πας για πείρα με τα παιδιά? Δεν θέλω, έτσι. Το βρήκα εγώ γενικά, λόγος. Είναι σαν να μένω ξανά με τους γονείς μου, πραγματικά. Μόνο που εδώ κάνω και σεξ. Όταν θέλει. Θέλει. Η αλήθεια θέλει, γιατί αποφάσισε ότι θέλει να κάνουμε παιδί, οπότε το βάλαμε μπρος. Και δεν ξέρω πόσοι άντρες έχετε ζήσει με γυναίκα που θέλει να κάνει παιδί. Είναι σαν να ζεις με πορνοστάρ. Εμένα που με βλέπετε, δέχομαι σεξουαλική παρενόχληση μέσα στο σπίτι μου, το ίδιο. Περνάει από δίπλα μου, είναι μπουπ, καβλάκι. Και με βλέπετε, δεν είναι η πρώτη λέξη που σου φέρνω στο μυαλό, έτσι. Κάνω μπάνιο και πάω γρήγορα να ντυθώ, μη με δει γυμνό, δεν ξέρω τι θα γίνει. Αυτός μου το δήλωσε, λέει: Εγώ δεν ανακατεύομαι. Κάνε κόμμα. Δουλειά σου. Κλειδώνομαι στο μπάνιο, ανοίγω τη βρύση να τρέχει και με δεν θέλω άλλο, ρε μαλάκα. Είμαι άνθρωπος, δεν είμαι κρέας. Μιλάμε και λίγο. Ζω τα κόκκινα φανάρια σπίτι μου. Είναι με την τσάντα στον τοίχο ακουμπισμένη. Σαλαλαλαλα. Τις προάλλες πήγα να φέρω λεφτά να πληρώσω. Λέω δεν γίνεται. Αλλά κακά τα ψέματα, έτσι προχωράνε οι σχέσεις. Χάρη στις γυναίκες, δεν προχωράνε από τους άντρες. Οι γυναίκες έχουν αυτή την ησυχία να γίνει κάτι, να πάνε παρακάτω. Οι γυναίκες είναι της εξέλιξης, είναι της αλλαγής. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι από τα 2 φύλλα η γυναίκα είναι εκείνη που όταν δεν είναι καλά ψυχολογικά, αλλάζει θέση στα έπιπλα στο σπίτι. Εγώ ξυπνάω κανένα πρωί, παίρνω τηλέφωνο, λέω που κοιμηθήκαμε χθες, τι έγινε? Έχετε ακούσει άντρες να συζητάνε, μαλάκα τα νεύρα μου είναι χάλια. Πάρ' το κομμωδίνο από εκεί πέρα, σε παρακαλώ. Γι' αυτό άλλωστε η γυναίκα όταν βρίσκει κόμενο δεν τον βλέπει σαν το τελικό αποτέλεσμα, σαν το ενδυνάμει τον βλέπει. Σαν αυτό που μπορεί να γίνει. Και αρχίζει σκαλίζει αλλαγέ από την αρχή. Έλα εδώ να αλλάξει λίγο το τίσιμό σου. Τι είσαι 15 χρονών, εγώ 15. Εγώ γαμάω, τι 15, είσαι με τα καλά σου. Και οι φίλοι σου, τι είναι αυτοί ολορεύονται, κλάνουν. Κάνει τέτοια εσύ? Εγώ ποτέ. Και τα αλλάζει όλα. Όλα γιατί αισθάνεσαι ότι τα λέει για το καλό σου. Και αφού τα αλλάξει όλα, μια μέρα σου λέει θέλω να χωρίσουμε. Γιατί δεν είσαι πια αυτό που αγάπησα. Είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα, ειδικά εάν ανήκει στην κατηγορία ανδρών που δεν έχουν το πάνω χέρι στη σχέση. Εγώ σε αυτήν ανήκω, το παραδέχομαι. Και ειλικρινά δεν έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου άντρα ο οποίος επί της ουσίας να έχει το πάνω χέρι στη σχέση. Δηλαδή, αν έχουμε κάποιον σήμερα, να το σηκώσουμε, τον καμαρώσουμε, παιδιά. Δεν έχουμε κανένα τόσο μαλάκα να φύγει με ένα χέρι λιγότερο. Μ' αρέσει που βλέπω κοπέλες εδώ που κάνουν «Έλα, σήκωσε τα, δεν πειράζει». Μπράβο, το πέρασε στο τεστ. Αλλά εγώ σου λέω έστω και ότι πίστεψες ότι έχεις το πάνω χέρι στη σχέση. Έρχεται η ρημάδα, η ζωή και σου υπενθυμίζει ότι δεν το έχεις, με αυτό το χερέκακο κελάκι το μέσα από απλά καθημερινά περιστατικά. Εγώ ισχάτος βίωσα ένα τέτοιο. Είχα βγει με την κοπέλα μου έξω, πήγαμε σε ένα εστιατόριο με την κολλητή της για να γνωρίσουμε τον καινούριο γκόμενο της κολλητής. Έτσι κάνουμε εμείς, είμαστε κριτική επιτροπή, ναι. Κατάλαβες, ήμασταν εν πάση στο εστιατόριο, κάτσαμε, έκατσε η κοπέλα μου εδώ, δίπλα εγώ, απέναντι η κολλητή της, απέναντι μου ο καινούριος γκόμενος, τον οποίο εγώ έβλεπα πρώτη φορά, αλλά δεν είχαμε τίποτα να πούμε. Αυτές οι δύο αντιθέτως είχαν πάρα πολλά να πούν, γιατί είχαν καιρό να συναντηθούν, είχαν από το μεσημέρι, ήταν 2 ώρες. Χαμός είχε γίνει, φαντάζεσαι τι είχε γίνει, μωρή. Και ξεκίνησε ευθύς αμέσως αυτή η γυναικεία συζήτηση που το μόνο που μπορείς να ακούσεις είναι. Δεν μπορείς να απομονώσεις λέξη φράση, έτσι να κάθεσαι. Τι λένε, ρε φίλε. Που να το ηχογραφήσεις, να το πας σε επαγγελματία ηχολήπτη ψηφιακά σε κυματομορφή, να πεις έκανε μια ανάλυση. Είναι ότι καλύτερο γίνεται, φίλε, δεν πάει άλλο. Γιατί αυτές συζητάνε. Έχετε δει οι γυναίκες, μια παρέα γυναικών από 3-4 άτομα κάνουν πιο πολύ βασαρία από ένα γήπεδο άντρες. Οι άντρες δεν είμαστε έτσι. Έχετε διατροπαρές. Είμαστε. Παπάρια. Αυτό είναι 2,5 ώρες συζήτηση. Με τις παύσεις. Γι' αυτό δεν μπορείς να κερδίσεις και καυγά με την κόμμανα, γιατί αυτές συζητώντας ανταλλάσσουν και επιχειρήματα. Άμα σου πει αυτό, θα το πει αυτό, το έχω πει και έχει πιάσει. Πετάγεται η άλλη στα κλανιά. Εγώ το έχω πει το άλλο, κάτω το και αυτό, backup. Μάνι κουφάλα, έχει 2 επιχειρήματα. Συ που πάρε καραμίτρο. Εμένα η πιο ολοκληρωμένη συμβουλή που μου έχει δώσει κολλητός μου όταν είχα τσακωθεί με την κοπέλα μου ήταν μαλάκα, θα σου πω εγώ θα κάνεις, γράφτης τα παπάρια σου. Πώς δεν το είχα σκεφτεί, ρε φίλε, μπράβο. Την έχεις την γυναικεία ψυχολογία, σε τσάκαλος. Εν πάση περιπτώσει, καθόμασταν, αυτές συζητάγαμε, τον τύπο κοιτάγαμε το ταβάνι, δεν είχαμε τι να πούμε. Και κάποια στιγμή αισθάνθηκα και άσχημα και λέω: θα τον ρωτήσω. Θα του κάνω την ερώτηση που ανοίγει συζήτηση ανάμεσα σε δύο οποιουσδήποτε άγνωστους άντρες σε τούτη τη γη. Το κοιτάζω και του λέω: φίλε, τι ομάδα είσαι! Και είδα τα ματάκια του να λάμπουν. Την ελπίδα να ανατέλει στο πρόσωπό του. Αλλά δεν πρόλαβε να απαντήσει ο άνθρωπος. Γιατί η κοπέλα μου που μέχρι εκείνη την ώρα στο. Στο τι ομάδα είσαι γυρνάει, μαγριοκοιτάζει και μου λέει «Για μπάλα ήρθαμε να μιλήσουμε εδώ». Δεν το είχα ποτέ. Ο λόγος που ονόμασα την παράσταση ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα είναι συγκατοικώ με αυτόν τον άνθρωπο. Και θα μου πείτε αφού ζορίζεσαι γιατί συγκατοικείς. Θα σας πω έχουμε μια σοβαρή σχέση. Από ό,τι μου έχει πει δηλαδή, μια δεύτερη γνώμη την παίρνω πια. Πόσους παντρεμένους έχουμε, για χειροκροτήστε μόνο οι παντρεμένοι. Στο διάλογο, ρε παιδιά, μας πεθάνατε στο κέφι. Ευτυχώς που ήρθατε, γιατί το γράφουμε, το βιντεοσκοπούμε. Και όσο να είναι, είναι πολύ τέλεια. Yeah, για μας λέει. Να μην ξανάρθουμε εδώ. Πόσα χρόνια είστε παντρεμένος? 22. Πω. Γιατί? Κάτσε να δούμε το ζευγάρι που είναι όλη η οικογένεια. Το όνομά σας, κύριέ μου. Νίκος. Νίκο, πού γνωριστήκατε με τη γυναίκα σου, θυμάσαι? Πού? Στα μπουζούκια. Το βλέπω και από το πεγλεράκι τώρα. Είσαι. Κάποτε έπιανες άλλα πράγματα, τα απασχολούσες. Τώρα όμως παντρεμένος δεν ασχολείσαι. Πεγλεράκι, πεγλεράκι. Και ποια ήταν η φράση κλειδί που της είπες? Δηλαδή, τη βλέπεις, ας πούμε, ποια ήταν η πρώτη. Η δεύτερη σκέψη. Η πρώτη ξέρω ποια ήταν. Τι σκέφτηκες όταν την είδες? Δεν είπες τίποτα. Έτσι. Και. Όταν συνείδησες από το κόμμα και σου είπαν ότι παντρεύτηκες. Το πήρες καλά. Εντάξει, κοίτα, η αλήθεια είναι οι παντρεμένοι, για άντρες το λέω, μην αγχώνεστε, δεν υπάρχει άντρας που να ενθουσιάζεται με το γάμο. Αυτό για τις γυναίκες. Βλέπεις, η γυναίκα πάει στην παρέα, λέει κορίτσια, παντρεύομαι, μην όλες. Δεν πάει άντρας ποτέ, παιδιά, παντρεύομαι. Έλα ρε μαλάκα, μπράβο. Οι άντρες παντρεύονται. Να, συγχαρητήρια, μπράβο αυτό. Το μουτζώνουμε, αυτό είναι γιατί ο γάμος είναι για τις γυναίκες. Είναι παιδιά στην εκκλησία, πιο προσέχουν όλοι. Την ύφη. Πήγατε σε κανένα γάμο και ακούσατε να λένε καλή η νύφη, αλλά ο γαμπρός. Ο γαμπρός είναι ο μαλάκας που κάθεται με την ανθοδέσμια, έτσι. Screen saver αυτό. Ο μόνος που τον κοιτάζει είναι η μάνα του. Όχι με χαρά. Είναι αυτό το δράμα το καμάρι μου, μου το πήρε, η λεγάμενη μου το πήρε. Είναι δράμα η μέρα που παντρεύει η μάνα το γιο. Εγώ στο γάμο του κολλητού μου για πλάκα που χαιρετάνε τους συγγενείς πήγα στη μάνα του και λέω συλληπιτήρια. Ευχαριστούμε! Ζάχαρη θα περάσουν καταπληκτικά. Όλα είναι φτιαγμένα για τις γυναίκες. Ποιος πάει πρώτος στην εκκλησία, ο γαμπρός. Ποιος πάει δεύτερος, η νύφη. Είναι όπως τα μπουζούκια. Το μεγάλο όνομα βγαίνει στο τέλος. Πάει ο γαμπρός. Χαίστηκε κανένας που ήρθε. Α, ήρθες, με περίμενε, έλα. Του κάνουν και αστιάκια, προλαβαίνεις να φύγεις. Και μετά έρχεται η νύφη. Εκεί γίνεται κοσμογονία. Τη παλαβή ανεβαίνει πάνω στο καπό. Το μόνο που δεν κάνει να πει καλησπέρα, καλώς ήρθατε κύριε και κύριοι. Είστε έτοιμοι να περάσω καλά. Πάμε. Ο γάμος στην Ελλάδα έχει υπέροχα έθιμα. Το αγαπημένο μου είναι το στρώσιμο του κρεβατιού. Το γνωρίζετε αυτό το έθιμο. Είναι στα όρια της επιστημονικής φαντασίας. Διότι σύμφωνα με την παράδοση, το κρεβάτι το στρώνουν οι παρθένες φίλες της νύφης. Οι οποίες αν υπάρχουν δεν περπατάνε ακόμα. Έπιασε έναν από κάπου παρθένες. Αφού το στρώσουν, πάει ο γαμπρός, το ξεστρώνει, το ξαναστρώνουν, χαμογελάει η γυναίκα του. Το ξαναστρώνει, το ξαναξεστρώνει, ξαναχαμογελάει η γυναίκα του. 3 φορές γίνεται αυτό. Και την τελευταία φορά που θα σε δει η γυναίκα σου να ξεστρώνεις άνευ λόγου το κρεβάτι και θα γελάσει. Μετά είναι το γλέντι του γάμου, όπου ο γαμπρός θα σηκωθεί να χορέψει το Θα ζήσω ελεύθερο πουλί. Που είναι τόσο λογικό, είναι σαν να βάζει σε κηδεία το σήμερα πρωτογνώρισα τη χαρά. Και μαζεύονται οι καθυστερημένοι φίλοι από κάτω και λένε μπράβο ρε φίλε, έτσι, έτσι, έτσι. Καλύτερα από όλους περνάει η γυναίκα το εκείνη την ώρα που πάει στον DJ και λέει ετοίμασε το αν πας με άλλη θα σου σπάσω το κεφάλι. Μετά το ζευγάρι πηγαίνει από τραπέζι σε τραπέζι, του εύχονται να ζήσετε, να είστε καλά κτλ. Εκεί τώρα την νύφη την πιάνει μία μανία όταν βλέπει ζευγάρι ανήπαντρο πότε θα παντρευτούν κι αυτοί. Γιατί δεν παντρεύονται. Κάθεται πάνω από το κεφάλι τους και τους ταπρίζει σαν το κοράκι είναι. Γιατί δεν παντρεύεσαι, εσείς τι περιμένετε. Τι περιμένετε! Α! Εκεί ξετσουτσουρώνει η δικιά σου. Πες την κοπέλα γιατί δεν παντρευόμαστε. Α! Τι και δεν παντρευόμαστε, γιατί κάνουμε τη ζωή μας και αυτό δεν παντρευόμαστε. Ο γάμος είναι άλλο πράγμα από τον έρωτα. Ο έρωτας είναι υπέροχο, είναι σαν να έχεις μοιοπία όμως. Ο γάμος είναι τα γυαλιά που σου δίνουν και ξεστραβώνεσαι. Πλέον παντρεύτηκαν από τον έρωτα. Ας μένουν ερωτευμένοι γιατί μετά το γάμο αλλάζουν όλα. Αλλά το σεξ αλλάζει μετά το γάμο. Πριν το γάμο, το σεξ έχει πάθος. Είναι αυτό που φωνάζει η γυναίκα. Μη σταματάς, μη σταματάς, μη σταματάς. Μετά το γάμο, αυτό γίνεται. Μην αρχίζεις. Με το μάτι να γυαλίζει. Ο οργασμός της γυναίκας αλλάζει. Πριν το γάμο, όταν τελειώνει, την ακούει η γειτονιά. Το τελειώνω, 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 τελειώνω. Μετά το γάμο, αυτό γίνεται. Τελείωνε. Έλα μία ώρα. Το πάθος εξαφανίζεται πριν το γάμο. Πετάς τη γυναίκα στο κρεβάτι, λες τι θες να σου κάνω, μωρό μου. Σου λέει τα πάντα! Ξαναρώτα μετά το γάμο, τι θες να σου κάνω, μωρό μου. Να μην πιάνεις τους διακόπτες με βρώμικα χέρια. Και είναι φυσιολογικό να αλλάζουν τα πράγματα γιατί είναι 2 άνθρωποι που εξελίσσονται. Δεν μπορεί να είναι για πάντα όπως την πρώτη μέρα. Και το καταλαβαίνεις ότι εξελίσσεται η σχέση από το πώς σε αποκαλεί η γυναίκα σου. Ένας που μέσα λένε Κώστα, στην αρχή είσαι ο Κώστας μου, μετά είσαι ο Κώστας. Μετά σε το ζών που μου φάγε τη ζωή, το μουλάρι να μου κάνει το τομάρι. Στο τέλος όμως γίνεσαι ξανά ο Κώστας μου, χρυσός άνθρωπος, ποιος χωρές τον. Εδώ οι γυναίκες συρρικνωτάνε από ενοχές, οι άντρες από δικαίωση. Παρ' όλα αυτά, για να ζήσεις όλες αυτές τις ομορφιές του γάμου, δεν είναι απαραίτητο να παντρευτείς, μπορείς κάλλιστα να συγκατοικήσεις. Κοιτάξτε, εγώ το δοκίμασα φέτος εντατικά. Κλείσαμε τέλος πάντων φέτος 3 χρόνια. Αλλά είναι πολύ διαφορετικά. Ξέρετε, έχω μείνει μόνος μου, έχω μείνει με τον κολλητό μου, τώρα μένω με την κοπέλα μου. Είναι 3 εντελώς διαφορετικά πράγματα. Διότι όταν μένεις μόνος, είναι γαμό. Με τον κολλητό είναι γαμάτα. Με την κόμενα, μαντέψτε. Γάματα. Γιατί υπάρχουν άπειροι κανόνες όταν μένεις με την κοπέλα σου. Άπειροι κανόνες. Με τον κολλητό μου, όταν μέναμε μαζί, είχαμε έναν και μόνο κανόνα. Έναν. Ότι άμα το σπίτι φτάσει σε τέτοιο επίπεδο βρώμας, ώστε να κινδυνεύει η υγεία μας, αλλάζουμε σπίτι. Με την κοπέλα υπάρχουν εκατοντάδες κανόνες που πρέπει να σου εξηγήσει και ο αντρικός εγκέφαλος. Δεν τα σηκώνει. 2 MB είχε εδώ μέσα. Τι νομίζετε ότι χωράει. Εμένα όταν μου εξηγεί πράγματα η κοπέλα μου, εμφανίζεται ένα ανθρωπάκι και αρχίζει και τραγουδάει. Αν περάσει το 5 λεπτό, το ανθρωπάκι χορεύει κιόλας. Καλά, στο 10 λεπτό φέρνει και παρέα μαζί. Έρχεται μετά που λέει τι είπα, δεν θυμάμαι, να τα ξαναπώ. Ναι, σταμάταση. Πάρα πολλές εκπλήξεις έχει η συγκατοίκηση. Εγώ βίωσα μια τέτοια την πρώτη φορά που επέστρεψα, είχε σφουγγαρίσει, αλλά δεν το ήξερα. Και θυμάμαι με το που πατάω το πόδι μου, ακούω ένα σφουγγάρισα. Δεν ήταν καν μπροστά. Αφού έκανα sound check, λέω δεν μπορεί. Σφουγγάρισα. Λέω εντάξει, μαλάκα έχει φωτοκύτταρο, δεν πέσει. Σφουγ! Εκεί έμαθα ότι το σφουγγάρισμα είναι σύνθετη λέξη, το σφουγγ και το γκάρισμα. κάθε εβδομάδα πάμε σούπερ μάρκετ. Γιατί άμα τελειώσει κάτι, πρέπει να αντικατασταθεί πάρα αυτά. Αλλιώς ακούμε το δραματικό μονόλογο της Ηλέκτρας. Τέλειωσε το σαμπουάν! Πάρα πολλές δουλειές που δεν φαντάζεται ένας άντρας υπάρχουν στη συγκατοίκηση. Εμείς πάμε στο σούπερ μάρκετ κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα πάμε στο σούπερ μάρκετ. Γιατί άμα τελειώσει κάτι, πρέπει να αντικατασταθεί πάρα αυτά. Αλλιώς ακούμε το δραματικό μονόλογο της Ηλέκτρας. Τέλειωσε το σαμπουάν! Τέλειωσε το αφρόλουτρο! Που λες ηρέμησε, χαλάρωσε αγάπη μου. Διδάξω από τον Εργέννη. Ο Εργέννης δεν έχει τέτοια θέματα. Τέλειωσε το σαμπουάν, στα αρχίδια σου, λούζεσαι με το αφρόλουτρο. Τέλειωσε και το αφρόλουτρο, έχει υγρό πια τον διάολε. Το αντίστροφο! Τέλειωσε το υγρό πιάτο, πλένεις τα πιάτα με σαμπουάν! Που λέει η διαφήμιση, μία σταγόνα φέρει, πλένει 100 πιάτα. Παπάρια μάδιζα, μία σταγόνα, ούλτρεξ να δεις πόσα πιάτα πλένει. Το έχω δοκιμάσει και στο πλυντήριο πιάτων. Διότι ο πατέρας της ανακάλυψης είναι το πείραμα. Το έχω βάλει στο χέρι, έπιασε, θα το βάλω στο πλυντήριο πιάτων. Έλειπε η κοπέλα μια μέρα, παιδιά, τα πιάτα βγήκαν λαμπίκος. Εντάξει, η κουζίνα χάλια, δεν το συζητάω. Βγήκαν αφροί, πήγα πάτησα, λάσπες κατά. Δεν θα ξεχάσω τη στιγμή που μπήκε η κοπέλα μου, είδε τον μπάχαλο, με κοίταξε και μου είπε. Επιλέξει. Και είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που τρόμαξα. Δεν είχα τρομάξει ποτέ. Έχω βρεθεί σε τρακάρισμα. Έχω πέσει από το δεύτερο όροφο πολυκατοικίας. Έχω βρεθεί σε βάρκα από ένα ποδογύρι σε μεσοπέλαγα. Δεν είχα τρομάξει. Νόμιζα ότι είχα τρομάξει. Τότε τρόμαξα πρώτη φορά. Τρόμαξα τόσο που άρχισα να βλέπω εικόνες από το μέλλον. Έβλεπα εμένα αιμόφρυτο στο πάτωμα, με ένα μαχαίρι σφαγμένο έτσι ήμουνα. Την κοπέλα μου να τη βγάζουν οι αστυνομικοί με χειροπέδες. Και μια γειτόνισσα να είναι στις κάμερες και να δίνει συνέντευξη. Την ακούγαμε, του φώναζε πολύ συχνά. Μεγάλος μπουταλάς πρέπει να ήταν του λόγου του. Αλλά δεν πήγε ο νους μας να τον σφάξει. Βέβαια, μάθαμε ότι έβαλε ούλτρεξ στο πλυντήριο πιάτων. Καλά τον έκαμε! Τι ώρα θα το δείξετε. Απ' την άλλη, βέβαια, υπάρχει ένας τρόπος που αν τον εφαρμόζετε σωστά, δεν θα χρειαστεί οι άντρες να ξανακάνετε ποτέ καμία δουλειά στο σπίτι. Είναι μια δική μου μέθοδος. Λέγεται κερδίζω την εμπιστοσύνη της, χάνω την εμπιστοσύνη της. Θα τη δώσω με ένα παράδειγμα. Την ακούτε μια μέρα που μονολογεί και λέει πρέπει να βάλουμε πλυντήριο. Θα προσφερθείς, θα πεις εγώ. Μα ξέρεις, εννοείται με αυτή τη σιγουριά όμως. Και θα πάρεις όλα τις τα άσπρα εσώρουχα, θα τα βάλεις μες στο πλυντήριο και θα πετάξεις μαζί και ένα ζευγάρι μαύρες κάλτσες δικές σου. Θα την αφήσεις να ανοίξει αυτή τον κάδο όταν τελειώσει. Τώρα, ένα μήνα μετά που θα βγάλεις το γύψο από το χέρι, θα την ακούσεις να λέει ξανά πρέπει να βάλουμε πλυντήριο. Θα προσφερθείς, θα πεις πάλι εγώ, μα την άλλη φορά τώρα έμαθα με αυτή τη σιγουριά. Και θα πάρεις όλα τις τα γκρι εσώρουχα, μόνο γκρι θα έχεις κι αλλιώς να προλάβει να πάρει. Θα τα βάλεις στο πλυντήριο και θα ρυθμίσεις να τα πλύνεις στους 280 βαθμούς Κελσίου. Θα βγουν τόσα, ούτε στην Barbie δεν θα χωράνε. Θα την αφήσεις να ανοίξει αυτό το πλυντήριο. Τώρα, 6 μήνες μετά, που θα τελειώσει η φυσικοθεραπεία και θα περπατάς χωρίς πατερίτσες, ξεμπέρδεψες με το πλυντήριο. Μπορεί να σε τεστάρει κάπου άλλο, όμως να σου πει πήγαινε καθάρισε το μπάνιο. Θα πας, θα κάτσεις στο μπάνιο 20 λεπτά χωρίς να κάνεις τίποτα και μετά θα πάρεις το σφουγγάρι της, αυτό με το οποίο πλένεται. Και θα πας μπροστά στα μούτρα της επιδεικτικά. Θα πεις Αγαπούλα, πήγαινε στη λεκάνη λαμπίκος. Μια ώρα το τρίβα το σκατό, αλλά βγήκε με αυτό το πραγματάκι. Να πλύνω και τα πιάτα, το ξέβγαλα με νεράκι, δεν καθαρό τώρα. 4 χρόνια μετά, που θα ξυπνήσεις από το κόμμα ή θα επιστρέψεις στη χώρα. Δεν ξέρω πόσο γρήγορα τρέχει ο καθένας. Ξεμπέρδεψες με τις δουλειές. Αλλά για μένα και η συγκατοίκηση και ο γάμος είναι τα δύο τελευταία στάδια που κατά τη γνώμη μου οδηγούν στο νόημα της ζωής, που για μένα είναι τα παιδιά. Πόσους γονείς έχουμε για χειροκροτήστε οι γονείς. Κάντε τη δυσκολότερη δουλειά του κόσμου, γιατί όταν είσαι γονιός είσαι 24 ώρες το 24ωρο. Πραγματικά και έχω απεριόριστο σεβασμό και πιστεύω ότι δεν κάνουν όλοι οι άνθρωποι για γονείς, ειδικά αυτοί που όλοι έχουμε ένα τέτοιο φίλο καθυστερημένο που σου λέει κάποια στιγμή εμείς με το μαράκι βάλαμε μπρος για παιδί. Εντάξει, εγώ βέβαια είμαι πιο εξοικειωμένος, είχα πολλά χρόνια σκύλο. Θα μας το εξηγήσεις λίγο καλύτερα αυτό. Σκύλος είναι σαν να έχεις παιδί, φίλε. Θέλει ευθύνη, είναι φροντίδα, είναι πάρα πολλά πράγματα. Όχι, είναι άλλο πράγμα. Μην διατηρήσεις αυτή την οτροπία με το παιδί. Δηλαδή θα γεννήσει η γυναίκα σου και τι θα πεις, πάμε κανένα διημεράκι και το παιδί. Του βάλουμε μια εφημερίδα να χέζει και να κατουράει, τι άλλο θέλει. Άρχοντας θα ναι. Και τι να το μεγαλώσουμε για να γίνει 18 και να έχει 1,5 χρόνο σχέση. Α, θα πάει στο διάλογο τώρα. Αλλά πραγματικά όταν φτάνει η ώρα να σκεφτείς το παιδί, πάντα μπαίνει το ερώτημα στο κεφάλι σου, αγόρι ή κορίτσι. Πόσο γουστάρετε τα αγόρια στα παιδιά, για χειροκροτήστε. Τα κορίτσια. Α, μοιρασμένοι είστε. Εγώ να σας πω, αν κάνω παιδί, θέλω να είναι κορίτσι. 1000 φορές κορίτσι. Τα κορίτσια είναι παιδιά. Τα αγόρια είναι μπουνταλάδες. Με τα κορίτσια συνεννοείσαι. Με τα αγόρια δεν συνεννοείσαι. Ρώτας ένα κοριτσάκι πώς σε λένε, Μαργαρίτα. Ρωτάς ένα αγοράκι πώς σε λένε, Batman. Batman. Το κοριτσάκι 2,5, το αγοράκι 8. Έχω μια φίλη, έχει δίδυμα, αγόρι-κορίτσι. Το αγόρι είναι το πειραματόζωο του κοριτσιού. Οτιδήποτε θέλει να κάνει το κορίτσι, στέλνει τον μπουνταλά. Και ο μπουνταλάς πάει. Και χαίρεται κιόλας. Έλα λίγο να σου πω, βάλε το χέρι σου στο αναμένο μάτι να δούμε τι θα γίνει. Καίει! Όπως το είχα φανταστεί. Κλώτσε το σκύλο να δούμε τι θα κάνει. Εγώ τι το έχω μάθει. Η μάνα του είδωσε εδώ με το αγόρι. Του φώναζε την άλλη φορά, ήταν σε απόγνωση. Του λέγε, παιδί μου, γιατί τα κάνεις αυτά. Γιατί κάνεις ό,τι σου λένε οι άλλοι. Δηλαδή, άμα σου πω τώρα, εγώ πήγαινε πείτε από τον μπαλκόνι, εσύ, έλα εδώ, παιδί μου, πού πας. Κορίτσια, που στα κορίτσια δίνεις ωραία, μεγάλα, πολυσύλλαβα ονόματα. Τα λες, ευχαριστιέσαι. Ιωκάστη, Αλκμίνη, Κωνσταντίνα. Τα λες, τα ευχαριστιέσαι, μεγάλα ονόματα. Στα αγόρια δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Μέχρι δυσύλλαβα, γιατί όλοι γνώρισε τάκι, τάκι, μάκι, μάκι. Άμα είναι το παιδί να το φωνάξει, Σάλκιβια! Δεν το πρόλαβε, σκοτώθηκε, πάει. Κυρίες και κύριοι, το θέμα είναι ότι καταφέρνουμε να έχουμε σχέσεις, να είμαστε μαζί. Ενώ είναι παράδοξο. Είμαστε τόσο διαφορετικοί οι άντρες και οι γυναίκες. Ξέρετε, για να καταλάβετε πόσο διαφορετικοί είμαστε, υπάρχει μια φράση που το περιγράφει ακριβώς. Την έχετε ακούσει αυτή τη φράση, δεν έχετε δώσει σημασία. Η φράση λέει: οι άντρες μοιάζουν με τα σκυλιά και οι γυναίκες με τις γάτες. Την έχετε ακούσει αυτή τη φράση? Πώς έχετε σκύλο, για χειροκροτήστε. Τι σκύλο έχεις? Βέλγικο λυκόσκυλο. Τέλεια. Πώς το λες? Ο αδελφός μου το έχει βγάλει κανέλα. Κανέλα. Το βέλγικο λυκόσκυλο. Το έχει βγάλει κανέλα. Πρέπει να έχει ψυχολογικά προβλήματα το σκυλί. Δηλαδή πρέπει να βγαίνει έξω και να είναι γα. Τι σκύλο έχεις? Κανείς γρυφών. Φύλακα. Θεριό. Τέλεια. Δεν περνάει μυρμήγκη στο σπίτι, έτσι. Αυτά είναι. Πόσο? 3. 3 και 2 γάτες. 3 κανείς γρυφών. Α, 2 κανείς γρυφών και ένα σίτσου. Τέλεια. Υπέροχα. Και 2 γάτες. Καταπληκτική παρέα. Εσείς πού μένετε? Στον ξενώνα. Γενικότερα, όταν λείπουν τα σκυλιά και τα γατιά, σας αφήνουν, ας πούμε, αλλά κάνουν τη ζωή τους πια. Είναι μια χαρά, καταπληκτικά. Ξέρετε, εσείς που έχετε σκυλιά, είστε διαταραγμένες προσωπικότητες, γιατί ισχυρίζεστε ότι τα σκυλιά είναι πολύ έξυπνα ζώα. Τα σκυλιά είναι βλαμμένα, γι' αυτό μοιάζουν με τους άντρες. Απόδειξη, έχεις ένα σκύλο. Γυρνάς από τη δουλειά με το που σε βλέπει ενθουσιάστη. Ναι, ήρθε. Το χαϊδεύεις, ηρεμή. Πας 1 λεπτό στην τουαλέτα. 1 λεπτό. Βγαίνει, σε βλέπει. Ήρθε. Αυτό λέγεται Alzheimer. Βάλ' το να λύνει σουντόκου, θα χρειαστεί. Σε αντίθεση με τις γάτες, οι οποίες μπήκες δεν μπήκες στα παπάρια τους. Ο σκύλος φωνάζει, αφεντικό, θα πάμε, θα παίξουμε, ου! Η γάτα είναι καλό στα αρχίδια μας τα δυο. Τον βρήκε στον δρόμο. Είναι άλλος κόσμος, η γάτα έχει τρόπους, έχετε ακούσει γάτα να κλάνει? Ποτέ. Και πήγαινε κλάσε δίπλα σε γάτα, τσαντίζεται κιόλας. Ομιτζή. Ο σκύλος όχι μόνο κλάνει μπροστά σου, εκπλήσεται κι ο ίδιος. Μα πού πήγε? Το ακούω, δεν το βλέπω, πού είναι? Είναι βλαμμένα τα σκυλιά. Η γάτα έχει μέθοδο, η γάτα σκάβει τρύπες για να χέσει μέσα. Ο σκύλος απλά σκάβει τρύπες. Και άμα είναι τυχερός, θα περάσει και μια γάτα να χέσει μέσα. Πας φυσάς στη μούρη ενός σκύλου και εκνευρίζεται. Κάνεις τσατίζεται. Το βάζεις στο βλαμμένο στο αυτοκίνητο, βγάζει από μόνο του το κεφάλι έξω και αερίζεται. Η γάτα είναι άλλος κόσμος, έχει άποψη. Εάν δεν θέλει να έρθει κάπου, δεν έρχεται. Δεν έρχομαι, τελείωσα, δεν πάμε πουθενά. Ο σκύλος, όποιον να του πεις, πάμε για ευθανασία, πάμε, δεν ξέρω τι αυτό, καλό ακούγεται όμως. Είναι απίστευτο, η γάτα δεν σε κάνει ρεζίλη. Έχετε ένα φίλο στο σπίτι, λες, η γάτα μου χέστηκα, δικά σου φίλος είναι, φεύγω. Ο σκύλος είναι φίλος σου, να του γαμίσω το πόδι. Στο σκύλο τη σκατά και να του βάλεις να φάει. Αντιμετωπίζεις σαν το Λαζάρου. Τι ωραίο, φε αφεντικό, τρεβιόν, μπον. Βάζεις τη γάτα φιλεταρισμένη, πέστροφα, μεσός δυο με το κοιτάει. Εγώ θα φάμε έξω απόψε. Τζίζου, δεύτερη μέρα, πέστροφα, τι είμαι. Απ' την άλλη, βέβαια, ο σκύλος είναι φίλος. Άμα γίνει μαλακία, θα σε υπερασπιστεί. Η γάτα με τίποτα. Ο σκύλος και το κανείς κρυφό, αν την πέσουν στον δρόμο, αγόρι μου, θα ορμήσει. Θα πει «Ας τα παιδικό μου κάτω», θα τσαπουκαλευτεί. Η γάτα που να σε έχουν πέντε κάτω, να σε κλωτσάνε έτσι, θα κάτσει, θα βλέπει «Πω, πω, ξύλο, ψα». Τι μανάρι είναι αυτό με το αμάνικο, πολύ μ' αρέσει, κάψωσα. Θα φωνάζει «Βοήθεια». Εγώ αποκλείεται κάτι, θα του έχει κάνει. Δεν μπορεί, για τιμή σου. Και τέλειωνε, πεινάω, πανάβαμε. Δεν πιστεύω να έχουμε επέστροφα πάλι. Και δεν υπάρχει πιο κομπλεξικό ζώο στον κόσμο από τη γάτα. Ειδικά στο θέμα του σεξ. Διότι όλα τα ζεάκια γαμιούνται. Δεν ενοχλούν όμως. Η γάτα, μα δεν την ακούσει 8 τετράγωνα, δεν βγαίνει, δεν ευχαριστιέται. Δηλαδή, πόσο κόσμο έχω, δεν γαμάω σήμερα, τέλος. Και έχουν και τα προκαταρκτικά αυτό το. Πες θα κατέβω να την πηδήξω εγώ να τελειώνουμε, να κοιμηθούμε κατά στιγμή, δεν γίνεται. Μα πέφτω να κοιμηθώ και ακούω τις γάτες να το κάνουμε αυτό το. Και λέω εντάξει, ο γάτος είναι ρόκος η Φρέντη, να πούμε δεν έχει τα 4. Αλλά απ' την άλλη, πλέον στην ηλικία που είμαι, ξέρω με τα βεβαιότητος κάποια πράγματα για τις γυναίκες και τους άντρες και θέλω να τα μοιραστώ. Σας λέω λοιπόν ότι οι γυναίκες είστε εξελιγμένα όντα. Κατέχετε γλώσσες που δεν κατέχουμε εμείς. Μας περνάτε νοήματα, μηνύματα με κινήσεις, νεύματα. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε Χριστό. Δεν καταλαβαίνουμε όταν τα λέτε με λόγια. Μην περιμένετε, θα καταλάβω τα νοήματα. Μου εκμυστηρεύτηκε κάποια στιγμή μια φίλη με την οποία είχαμε βγει 3-4 φορές. Δεν είχε γίνει κάτι, ότι όσο βγαίναμε με γούσταρε. Και λέω δεν είχα παρήδηση. Μου λέει, έλα ρε Γιώργο, αφού όταν μου μίλαγες, έκανα τα μαλλιά μου έτσι. Λέω μωρή βλαμμένη, νόμιζα ότι τους έτρωγε το κεφάλι. Και αναρωτιόμουν από μέσα μου, μια φορά δεν λούζεται όταν βγαίνουμε. Τι βρωμιά είναι αυτή τέλος πάντων. Θες να καταλάβω ότι με γουστάρεις. Κάνα μου ξεκάθαρα πράγματα. Την ώρα που σου μιλάω, κοίτα με και κάνε μου. Στον αέρα τα πιάνω εγώ, με γάτος δεν μου ξεφεύγουν τέτοια πράγματα. Είναι φοβερό πράγμα. Έχετε εξελιχθεί οι γυναίκες, είστε σε άλλο επίπεδο. Έχετε ικανότητες που δεν έχουμε εμείς και τις χρησιμοποιείτε. Κλαίτε. Κλαίτε και κερδίζετε πράγματα από εμάς. Εμείς δεν μπορούμε να κλάψουμε. Γυρνάς από τη δουλειά, βλέπεις τη γυναίκα σου, έχει πλαντάξει τη τηλεόραση. Είναι λες τι να αγαπάει, μην τον αγαπάει. Και αυτός δεν τη θέλει. Α, με πάρεις αγκαλίτσα. Και όλο το βράδυ την παρηγορείς για το μαλάκα στην ταινία που δεν τη θέλει. Με μας δεν πιάνει αυτό να γυρίσει η γυναίκα σου και να σε δει να κλαίσει την τηλεόραση. Πώς θα. Την αγάπη μου. Ήμασταν 1-0 μέχρι το 90. Και μας βάλαν πιο γκολ στις καθυστερήσεις. Αν πας για πίπα. Αντέχετε στον πόνο οι γυναίκες. Πολύ περισσότερο από εμάς και μας τρομάζετε που αντέχετε τον πόνο τόσο έντονα. Όχι επειδή γεννάτε, επειδή αποτριχώνεστε. Μα αυτή τη μανία το κροκ, άνετα. Αχ, θα κάνω σεξ απόψε. Πονάει αυτό το πράγμα. Και θα μου πεις πού το ξέρεις. Το έχω δοκιμάσει. Έλειπε η κοπέλα μου μια μέρα και πήρα το επιλέγει και το δοκίμασα. Και η αλήθεια είναι ότι από εδώ που ξεκίνησα είχε πλάκα. Αλλά καταλάβαινα ότι θα γίνει μαλακία. Γιατί όσο κατέβαινα προς τα κάτω, άλλαζε ο ήχος. Και αυτό το. Και είναι σαν να στο λέει το μηχάνημα, όσο κατεβαίνει σου φωνάζει «No, no, no». Είστε καχύποπτες, δεν βλέπετε τον κόσμο αγγελικά πλασμένο, γι' αυτό επιβιώνετε περισσότερο από εμάς. Δεν είναι να πλησιάσεις καταρχάς γυναίκα που δεν σε ξέρει, έχει αυτό το ύφος, αυτός έχετε να μου την πέσει τώρα. Έλα κοντά, έχω τη χειλοποιητή τσέτη, έλα, σ' άρεσε στη μαμά σου τώρα. Περπατάς στον δρόμο, έχεις χαθεί, περνάει μια κοπέλα, ρωτάς ευγενέστατα. Συγγνώμη, δεσποινής, ξέρετε που είναι ο σταθμός του ηλεκτρικού, σε κοιτάει. Να καλά, να μαλάκα. Για τα μούτρα σου νομίζω ότι είμαι. Λες, όχι, έχω χαθεί. Φύγε μωρέ μαλάκα, έχω κόμενο. Μα μια στιγμή, Θανάση, έλα με πειράζει αυτός με χούφτασε. Και πώς γίνεται κάθε φορά ο Θανάσης είναι ο χαμένος κρίκος ανάμεσα στον άνθρωπο και τον γορίλα. Δεν καταλαβαίνω. Ευτυχώς τρέχω γρήγορα. Δεν οριμάζουμε. Δεν υπάρχει πιο επικίνδυνο πράγμα από το να αφήσεις αντροπαρέα για πολλές ώρες μόνη της. Θα κάνουν μαλακία. Πριν από μερικούς μήνες είχε βγει η γυναίκα του φίλου μου του Μάκη Σαββατόβραδο με τις φίλες της έξω και μαζευτήκαμε στο σπίτι του Μάκη οι 4 κολλητοί. Γίναμε λιώμα. Ήπιαμε ό,τι είχε το σπίτι. Και κάποια στιγμή θυμάμαι το Θωμά που βγαίνει από την τουαλέτα, χαζογελώντας ήταν με ένα κουτί στο χέρι. Και βγάζει ένα στικ από μέσα το οποίο δεν ξέραμε τι είναι. Ο ένας λέει είναι θερμόμετρο. Δεν ήταν, δεν είχε αριθμούς απάνω. Ο άλλος λέει είναι υπόθετο. Δεν ήταν, πήγαμε να το βάλουμε κάπου σκάλωνα από ένα σημείο και μετά. Εκεί είχα μια καταπληκτική ιδέα, λέω εσείς δεν διαβάζουμε τι γράφει το κουτί. Το κουτί έγραφε τεστ εγκυμοσύνης. Η επόμενη καταπληκτική ιδέα που είχαμε ήταν ρε μαλάκες εδώ κατουράμε όλοι μαζί να δούμε τι θα δείξει. Περιττό να σας πω ότι το κάναμε. Και για τα επόμενα 20 λεπτά καθόμασταν 4 μαντράχαλοι πάνω από ένα τεστ εγκυμοσύνης. Με αγωνία. Μέχρι που κάποιος λογικός είπε το προφανές, ρε μαλάκες, αφού το κατουρίσαμε όλοι. Αν βγει θετικό, πώς θα ξέρουμε ποιανού είναι. Εκεί ο Μάκης έβαλε τα κλάματα γιατί μας εκμυστηρεύτηκε ότι έχει κάνει τεστ γονιμότητας, έχει αδύναμο σπέρμα και εμείς τον αγκαλιάσαμε και του είπαμε αν βγει θετικό θα το μεγαλώσετε εσείς. Γιατί είμαστε φίλοι. Η γυναίκα του μας πέτυχε αγκαλιασμένους να κλαίνε πάνω από ένα τεστ εγκυμοσύνης που για κάποιο λόγο είχε βγει θετικό, δεν ξέρω γιατί. Και στην ερώτηση τι ακριβώς έγινε, είπαμε θα γίνετε γονείς. Εκεί μας εξήγησε ότι για τα επόμενα 5 χρόνια δεν θα ξαναπάμε σπίτι τους. Και κακώς πετάχτηκε και ρώτησα μέχρι να πάει το παιδί στο σχολείο, Εμένα μου πάει να μην ξαναπάω ποτέ. Βέβαια, να είμαστε δίκαιοι και οι γυναίκες κάνουν τα ψυχολόγητα πράγματα. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, η γυναίκα το καλοκαίρι όταν βγαίνει από τη θάλασσα κάνει 2 πράγματα. Πρώτα στίβει το μαγιό και μετά στίβει τα βυζιά της. Και κανείς δεν λέει τίποτα. Φανταστείτε εμένα στην παραλία. Είναι φυλακή. Και σου μιλάνε τώρα που τα στίβουνε. Πώς σου φάνηκε, κρύα ήταν σήμερα, Μόνο κρύα μπούζι, δεν την βρίσκω να τη στύψω. Πού στο διάλογο. Έχετε δει ζευγάρι που τσακώνεται στο αυτοκίνητο, είναι σαν φουβός κινηματογράφος. Ο άντρας την έκανε. Και ξέρετε κάτι, η απόλυτη ασθενοησία είναι ορατή στο αυτοκίνητο. Εκεί που υπάρχει ο κοινός σκοπός, εκεί που πάτε κάπου μαζί, στη φίλη της τη Μαρία συνήθως, που εσύ δεν θες να πας, αλλά θέλετε να πάτε μαζί. Έτσι νομίζει αυτή, έτσι της είπες. Και εσύ δεν ξέρεις που μένει αυτή η φίλη Μαρία. Και σου δίνει οδηγίες αυτή. Και σου λέει πήγαινε στο κεντρικό δρόμο και πήγαινε ευθεία. Και είναι και άδειος ο δρόμος, τον καζώνεις και λίγο τα μάξι, 80, 90, 100 χιλιόμετρα, να το ευχαριστηθείς. Τι το πήρες στο Σεϊτσέντο, αν δεν το τρέξεις. Κάποια στιγμή σε κάποιο στενό θα πρέπει να κάνεις δεξιά. Θα στο πει 2 μέτρα πριν το στενό. Πας με 100 χιλιόμετρα, είσαι. Στρίψε! Τι μωραϊκό, δεν είμαι να το κοκαλώσω, να το φέρω. Και εκνευρίζεται γιατί δεν έσυψε πώ θα παντέξει τον δρόμο. Θα περιμένει η Μαρία, είσαι τόσο μαλάκα και να πει δεν είπα στρίψε, αλλά είσαι τόσο μαλάκα, σε ρωτάω. Και δεν ευχαριστιέται το μαλάκα, το τόσο ευχαριστιέται. Πόσο μαλάκα, τόσο μαλάκα. Έχετε δει ζευγάρι που τσακώνεται στο αυτοκίνητο, είναι σαν φουβό κινηματογράφο. Ο άντρα λέγαμε. Η γυναίκα δίπλα τη διευθύνει μια αόρατη συμφωνική ορχήστρα στο παρμπρίζ. Ο άντρας ξέρετε τι σκέφτεται τότε. Ένα τείχο ρε φίλε να το ρίξω τώρα με το πικί να τελειώνουμε. Σηκάσω κι εγώ να ησυχάσει κι εσύ. Δεν φοράει ζώνη ρε φίλε. Αυτά είναι ρε μαν. Τα λέμε αγάπη. Εντάξει, το σκέφτεσαι, δεν το κάνεις. Αντιθέτως κάνεις την παρανομία. Βάζεις το αμάξι στο στενό και εκεί αρχίζει ο κολογοθάς. Κάνε δεξιά, αριστερά, ευθεία, δεξιά. Σταμάτα να δω τη βιτρίνα. Βλακίες έχει, ευθεία, αριστερά. Το GPS σας έχει κάνει καμιά εντύπωση που έχει γυναικεία φωνή. Για να μην μπερδεύεσαι όταν είσαι μόνος σου, αφού το κάνανε. Να είναι συμβατό με την πραγματικότητα. Απλά παλιά έχεις τη γυναίκα σου, τώρα έχεις και το GPS και τη γυναίκα σου. Στρίψτε δεξιά, στρίψτε δεξιά, είπε η κοπελίτσα. Στρίψτε αριστερά, αριστερά, είπε η γλυκιά μου τώρα. Τα ζώδια είναι άμα διαφορούν. Στρίψτε δεξιά, όχι αριστερά, μα είπε δεξιά. Τι πουτάνα θα πιστέψεις! Αφήστε που είναι μερικοί καθυστερημένοι, οι οποίοι μιλάνε στο GPS, πιάνουν κουβέντα, στρίψτε δεξιά. Πού εκεί! Βέβαια το GPS είναι πιο ευγενικό από τη γυναίκα σου. Το GPS, άμα στρέψεις λάθος, απλά σου λέει αλλαγή διαδρομής. Η γυναίκα σου συνήθως σου λέει γιατί πήγες από εδώ, βρε ηλίθιε. Μεταξύ μας, αν μαγείρευε κιόλας το GPS, όλοι ήμασταν με ένα GPS αγκαλίτσα, αυτό να το ξέρετε. Αλλά το πιστεύω το GPS σαν εφεύρεση. Πρέπει να βγει GPS και για άλλα πράγματα. Να βγει GPS για το σεξ, για εμάς τους άντρες και συγκεκριμένα για τα προκαταρκτικά που τα κάνουμε όλα λάθος. Φαντάζεστε να υπήρχε αυτό το μηχάνημα, τι ασφάλεια θα ένιωθες. Θα πέταγες την κοπέλα στο κρεβάτι, θα πάταγες στο κουμπί, δεν θα ανησυχούσες για τίποτα. Θα σου έλεγε, ας πούμε, ξεκινήστε λέγοντας γλυκόλογα. Πείτε της αγάπη μου, αγάπη μου. Πείτε μωράκι μου, μωράκι μου! Πείτε κάβλα μου, κάβλα μου! Δεν θέλω βρωμόλογα! Αλλαγή διαδρομής. Τόσο απλά. Μέχρι να βγει αυτό το ρημάδι όμως, βοηθήστε μας οι γυναίκες, πείτε μας πόση ώρα πρέπει να διαρκούν τα προκαταρκτικά. Πόση ώρα πρέπει να διαρκούν? Εσύ με το σκύλο, το βέλγικο σκύλο που το λένε κανέλα. Δεν σ' αρέσουν τα προκαταρκτικά? Το όνομά σου? Μαρία. Και εσύ κύριε? Ο άντρας τα προκαταρκτικά που αντέχει, να το βρούμε, είναι μέχρι 5 λεπτά. Εντάξει. Είναι καθαρά σωματικό το θέμα. Μετά το 5 λεπτό, η κάτω γνάθος μου διάζει. Δεν μπορείς. Αρχίζεις, μιλάς σαν τον κατέλησα, αγαπούλα. Εντάξει, και. Ακόμα. Δεν μπορώ, δεν έχει κλειδώσει, δεν βγαίνει η γλώσσα. Δεν γίνεται. Πάρα αυτούς τους δυο που είναι 40 μαζί να πούμε. Δεν γίνεται. Αυτό που μας τρώει βέβαια το μαράζι είναι τι μετράει στο σεξ, το μέγεθος ή η τεχνική. Οι καλύτερες σύντροφοι είναι αυτές που θέλουν τεχνική. Γιατί αυτές είναι το GPS σου, σε καθοδηγούν. Είναι αυτές που σου λένε έλα λίγο δεξιά, ναι, λίγο αριστερά, τρουάκαρ δεξιά, ναι. Όπα τώρα σιγά σιγά έλα μπροστά, έλα. Όπα! Έτσι όμως δεν γαμιόμαστε, παρκάρουμε, είναι άλλο πράγμα. Δεν θα πάω να βάλω αλάρμ στα κολομέρια, μην πέσει κανείς και γίνει ζημιά, άμα δεν με βγει για ποστό, δεν κατάλαβα. Αυτές που θέλουν μέγεθος, αυτές είναι τρεις χειρότερες. Γιατί αυτές δεν πολύ μιλάνε. Μια κουβέντα λένε. Αλλά είναι ο ρημάδης ο τρόπος που την έδινε. Αυτό το πιο βαθιά, τελείωσε! Δεν με νοιάζει που θα βρεις, να πας να δανειστείς, να αγοράσεις. Αν δεν το καταλάβω, σε εδώ να κάνει τούπα-τούπα, άδειο έφυγα. Sky is the limit. Ξεκίνα. Εγώ μια τέτοια μου είχε αλλάξει τα φώτα. Έπαιρνα φόρα από πίσω, να τρέξω να πέσω με δέντρα. Παπ, μια ψωλή που τον απίνα, να τελειώνουμε. Αλλάξε πιο βαθιά. Τράβαγα λίγο το κρεβάτι για τα μερεμέτια, μην φανταστείτε τώρα. Πιο βαθιά! Έδινα και με το πόδι κάπως. Πιο βαθιά! Τι πιο βαθιά! Έχω κι άλλο καβάτσα, τι να πω. Thundercats. Δεν γίνεται! Από την άλλη όμως, σκέφτομαι ότι όλες αυτές τις διαφορές για κάποιο λόγο τις έχουμε. Και έχω μια θεωρία που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Αυτές τις διαφορές πιστεύω ότι τις έχουμε ακριβώς για να καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο άνθρωπός μας σε αυτή τη ζωή. Διότι αν αντί να πλακωνόμαστε, γελάμε μαζί. Αυτός είναι ο άνθρωπός σου. Θα μου πείτε πώς το καταλαβαίνω, δεν το ξέρω από την αρχή. Όχι. Και υπάρχει μόνο ένας τρόπος να το μάθεις. Να μιλάτε. Να λέτε ό,τι νιώθετε, ό,τι σκέφτεστε. Θες να πεις μ' αρέσεις, πες το. Θες να της πεις σ' αγαπάω, πες το. Όσο επικίνδυνο κι αν είναι για έναν άντρα να πει σε μια κοπέλα σ' αγαπάω. Γιατί το πιο πιθανό είναι να τη ρωτήσει τι μαλακή έχεις κάνει, δηλαδή. Αλλά αυτά που νιώθουμε φαίνονται μόνο στα μάτια μας. Και δεν μας κοιτάζουν όλοι απευθείας στα μάτια. Ας πούμε τις λέξεις, να σηκώσουν το βλέμμα, να μας κοιτάξουν. Αυτό είναι το νόημα. Υπάρχει μια φράση η οποία είναι ποιητική αλλά απέσια και λέει ότι την αγάπη δεν τη βλέπεις όταν έρχεται, αλλά όταν φεύγει. Αυτό είναι πραγματικά πολύ απέσιο. Σκέψου να συνειδητοποιήσεις ότι αυτό που πέρασε έπρεπε να το έχεις κρατήσει. Και τώρα είναι πια αργά. Μιλήστε. Πείτε ό,τι νιώθετε, ό,τι σκέφτεστε, χωρίς κανέναν απολύτως φόβο. Πιστέψτε το. Βγάλτε το από μέσα σας. Και μη σκεφτείτε ποτέ αν της πώς αγαπάω και δεν μου πει και εκείνη δεν είμαι εκτεθειμένος. Όχι, γιατί μπορείτε να φοβάτε λίγο παραπάνω. Πείτε ό,τι νιώθετε. Με μια πολύ μικρή διευκρίνηση όμως για τους άντρες. Κυρίως όταν λέω πείτε ό,τι σκέφτεστε, προφανώς δεν συμπεριλαμβάνετε το. Κάνω μια παρατουσίτσα με την κολλητή σου! Νομίζω είναι προφανές, έτσι. Εντάξει, είναι σαφές. Όπου βέβαια απ' την άλλη τώρα, μια στο εκατομμύριο να σου πει ναι. Το ρισκάρεις. Είναι μαλακία. Σε αυτό δεν μπορώ να πάρω εγώ την ευθύνη για σας. Το αφήνω πάνω σας. Χειριστείτε το ανάλογα. Εγώ το μόνο που μπορώ να σας πω είναι να μιλάτε. Ναι. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ήταν υπέροχοι, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ήτανε. Τέλος.